Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του τελευταίου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός γραμμών με βελτιστοποίηση, ο σχεδιασμός χρωματικής παλέτας και τέλος, ο σχεδιασμός και το γέμισμα ενός ορθογωνίου με γραφικά VGA. Ουσιαστικά, το εργαστήριο αυτό αποτελεί συνέχεια του 10ου εργαστηρίου. Ξεκινάμε αντιγράφοντας το template β' της συναρτήσης Set Graphic Mode, Put Pixel και Draw Line Horizontal Right, όπως αυτές δημιουργήθηκαν στο 10ο εργαστήριο. Οι συναρτήσεις αυτές μπορούν να βελτιστοποιηθούν για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης ταχύτητας. Θα κάνουμε τη βελτιστοποίηση για τις συναρτήσεις Draw Line Horizontal Right και Put Pixel. Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις άλλες συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν κατά την επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Αν παρατηρήσουμε, τόσο στην συνάρτηση Draw Line Horizontal Right, όσο και στην Put Pixel, υπάρχει εντολή Move ES SI09, η οποία κάθε φορά γράφει 1 byte. Μπορούμε να την τροποποιήσουμε, ώστε να γράφονται 2 byte κάθε φορά και να γράψουμε, αντί για 09-09-09, H. Βέβαια, θα πρέπει τότε το SI να αυξάνεται κατά 2. Δηλαδή να υπάρχουν 2 συνεχόμενες εντολές SI αντί για μία που υπάρχει τώρα. Επιπλέον, και στις 2 συναρτήσεις ο υπολογισμός του αρχικού πίξελ γίνεται με μία πράξη πολλαπλασιασμού. Η πράξη του πολλαπλασιασμού πρέπει να αποφεύγεται αν μπορούμε γιατί καθυστερεί πολύ να ολοκληρωθεί, καθυστερεί όλη τη διοχέτευση και για 2 byte απαιτεί 2 καταχωρητές, παραδείγματος χάρη του SHA και SHA για τον πολλαπλασιασμό, και τροποποιεί 2 καταχωρητές, παραδείγματος χάρη τον έχει και τεχεί. Υπάρχει περίπτωση να απομακρύνουμε τον πολλαπλασιασμό με τη χρήση εντολών ολίσθησης. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον πολλαπλασιασμό ώστε να γίνεται με πράξεις ολίσθησης. Θα γράψουμε move ahi, chl ahi,6, move βταχ δχ και shl βταχ,8. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Συνεχίζουμε την επίλυση του 12ου εργαστηριακού φυλαδίου με την κατασκευή της συνάρτησης Print Color Palette. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας δίνεται ένα τμήμα κώδικα πάνω στο οποίο θα βασιστούμε. Η συνάρτηση θα εκτυπώνει όλα τα χρώματα της παλέτας μας από 0 έως 255. Όπως είδαμε, η τιμή που γράφεται στην οθόνη ES-SI απεικονίζει το χρώμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ως τώρα τοποθετούσαμε την τιμή 9, δηλαδή το γαλάζιο. Σε αυτή τη συνάρτηση θα έχουμε ένα βρόχο εκτύπωσης που θα αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά της τιμής του χρώματος. Συγκεκριμένα σε συνάρτηση αυτή, κάθε 2 γραμμές των πίξελ θα έχουν 2 χρώματα, δηλαδή εδώ θα υπάρχει ένας βρόχος 160 επαναλήψεων. 320 είναι τα πίξελ σε μία γραμμή, οπότε 320 δια 2, 160. Αυτός θα είναι ο εσωτερικός βρόχος επανάληψης. Μόλις φτάσουμε στο τέλος της γραμμής, τότε θα πηγαίνουμε 2 γραμμές παρακάτω για να μην σβήσουμε τη δεύτερη γραμμή που τοποθετήσαμε τον παραπάνω βρόχο. Αυτό θα γίνεται με την προσθήκη της τιμής 320, δηλαδή μιας γραμμής, στο δίκτυο. Θα υπάρχει ένας βρόγχος 256 επαναλήψεων, τόσες είναι οι δυνατές τιμές του χρώματος. Αυτός θα είναι ο εξωτερικός βρόγχος επανάληψης. Βέβαια, τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα βγούμε εκτός από τα όρια της οθόνης, αφού η οθόνη μας έχει διαστάσεις 360x200. Για τον λόγο αυτό, στην 200η επανάληψη θα μηδενίζουμε τη μετατόπιση από την αρχή, ώστε το επόμενο χρώμα να αρχίζει από την πάνω αριστερή γωνία. Θα επιλέξουμε τον καταχωρητή DL ως καταχωρητή χρώματος.
Δίνουμε αρχική τιμή 1 για να ξεκινήσουμε από το χρώμα με τιμή 1. Θα επιλέξουμε τον καταχωρητή SI ως δείκτη στη μνήμη VGA που θα γράφουμε. Έτσι λοιπόν, θα γράφουμε στην οθόνη ως Move ES SI,DL, ενώ ταυτόχρονα θα γράφουμε και στο αντίστοιχο pixel στη γραμμή ακριβώς από κάτω με την εντολή Move ES SI,320,DL. Και οι δύο βρόχοι θα χρησιμοποιούν τον καταχωρητή σε χ. Επειδή ο ένας βρόχος είναι εμφολιασμένος στον άλλο, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το σωρό για να διατηρούμε την τιμή του σε χ. Αυτό σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Push και Pop. Η επόμενη άσκηση του εργαστηριακού φυλαδίου μας ζητά να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο. Θα κατασκευάσουμε λοιπόν μία συνάρτηση με όνομα Print E-Box, που θα δέχεται τις εξής εισόδους. Τον AH, που θα αντιστοιχεί σε συντεταγμένη ψ, τον βχ, που θα αντιστοιχεί στην συντεταγμένη χ, τον σχ, που θα αντιστοιχεί στο μήκος της γραμμής, δηλαδή στον αριθμό των πίξελ, και στον δχ, που θα αντιστοιχεί στο ύψος. Πρώτα, θα σχεδιάσουμε τις δύο οριζόντιες γραμμές με τον πρώτο βρόγχο επανάληψης και στη συνέχεια τις δύο κατακόρυφες γραμμές με τον δεύτερο βρόγχο. Υπολογίζουμε τη διεύθυνση μνήμης για το πίξελ βχ,εχ με τον τύπο αχ επί 320 συν βχ. Το αποθηκεύουμε σε ένα δείκτη, π.χ. τον DI. Υπολογίζουμε το ύψος, αριθμός των πίξελ, που θα πρέπει να αφαιρέσουμε με τον τύπο DH επί 320. Δημιουργούμε έναν βρόχο σε χ από 0, στο οποίο κάθε φορά θα σχεδιάζουμε 4 σημεία. Το DI συν σε χ, το DI πλην σε χ, το DI συν σε χ πλην DH επί 320 και το DI πλην σε χ πλην DI επί 320. Προσέξτε ότι για τη διευθυνσιοδότηση μνήμης δεν μπορούμε να έχουμε σε χ και δε χ, αλλά συγκεκριμένους καταχωρητές. Το σε χ θα μειώνεται συνεχώς λόγω της εντολής loop, οπότε στο τέλος θα έχουν σχεδιαστεί πλήρως δύο γραμμές. Δημιουργούμε έναν βρόγχο που θα επαναληφθεί για DH φορές. Αφαιρούμε από το DI το μήκος που έχει δώσει ο χρήστης σε χ για να δείχνει στο πάνω αριστερό σημείο του ορθογωνίου. Θα σχεδιάζουμε κάθε φορά δύο σημεία. Το σημείο DI που αντιστοιχεί στην αριστερή κατακόρυφη και το σημείο DI συν βχ, όπου βχ το μήκος όλης της γραμμής, δηλαδή το μήκος που έχει δώσει ο χρήστης επί 2, σε χ επί 2. Αντιστοιχεί στη δεξιά κατακόρυφη. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή, τοποθετούμε το DI συν τη τιμή 320 και επαναλαμβάνουμε. Δοκιμάζουμε στο κυρίως πρόγραμμα τις εντολές Move, ώστε να δίνουν στους καταχωρητές DL, βχ, αχ, σχ και DH τις τιμές 9, 50, 50, 10 και 20 αντίστοιχα και καλούμε το Print E-Box. Θα πρέπει να δούμε να σχεδιάζεται ένα ορθογώνιο. Τέλος, μας ζητείται να δημιουργήσουμε μια συνάρτηση με όνομα Print E-Box with a Fill. Θα δέχεται ως εισόδους τους καταχωρητές αχ, που αντιστοιχεί σε συντεταγμένη ψ, βχ, που θα αντιστοιχεί σε συντεταγμένη χ, σχ, που θα αντιστοιχεί στο μήκος της γραμμής, δηλαδή στον αριθμό των πίξελ, dh, που θα αντιστοιχεί στο ύψος, και dl, που θα αντιστοιχεί τόσο στη γραμμή όσο και στο χρώμα. Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις που δημιουργήσαμε παραπάνω. Θα καλέσουμε αρχικά τη συνάρτηση Print E-Box, τροποποιημένη όπως εμείς επιθυμούμε, δηλαδή θα δώσουμε στους καταχωρητές αχ, βχ, σχ, dh και dl όποιες τιμές εμείς επιθυμούμε. Έπειτα, θα μετονομάσουμε την συνάρτηση Print Color Palette σε Print A Box with Fill
θα σβήσουμε την δεύτερη εσωτερική δομή επανάληψης και θα δώσουμε τις αντίστοιχες τιμές στους καταχωρητές σύμφωνα με αυτές που δώσαμε για να καλέσουμε την συνάρτηση πριν Pay Box. Πατάμε Emulate και Run και επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 12ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.